Ήταν Δεκέμβριος του 2017 όταν η κάμερα της Κρήτη TV κατέγραφε αυτές τις εικόνες στο υπόγειο του Ιστορικού Αρχείου Κρήτη στην Οδό Σφακιανάκη στα Χανιά. Σήμερα και ενώ οι άθλιες συνθήκες φύλαξης των πολύτιμων εγγράφων περασμένων αιώνων έχουν αναδειχθεί, το μόνο που άλλαξε είναι η φθορά που πλέον έχει επεκταθεί σε βαθμό τέτοιο που η συντήρηση και ψηφιοποίηση των αρχείων είναι αδύνατη. Το κτίριο είναι σε κακή κατάσταση και εδώ πρέπει η πολιτεία να παρέμβει άμεσα, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, άμεσα όμως, γιατί είναι κρίμα. Υπάρχουν πολύτιμες μαρτυρίες, πολύτιμα τεκμήρια, τα οποία στην κυριολεξία θα αρχίσουν να σαπίζουν σε λίγο μέσα στην υγρασία και σε αυτό το δράμα του κτιρίου. Στο υπόγειο δεν ξέρουμε αν θα σωθούν και το ξέρουμε και από τα κεντρικά, δηλαδή δεν ξέρουμε αν μπορούμε να τα σώσουμε του υπογείου τα αρχεία. Σε ημερίδα με θέμα προσεγγίσης στο ρόλο των ιστορικών αρχείων σήμερα, τονίστηκε ότι οι ελλείψεις σε προσωπικό δεν επιτρέπουν τη συντήρηση των αρχείων. Με μόλις μία μόνιμη υπάλληλο, με μία προϊσταμένη που υπηρετεί με απόσπαση στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης και με τις αρμόδιες υπηρεσίες να δρανούν, το δύσκολο αυτό έργο δεν μπορεί να προχωρήσει. Το έργο που πρέπει να γίνει τόσο της συντήρησης όσο και της ψηφιοποίησης είναι τεράστιο και γι' αυτό θα πρέπει να βρεθεί κόσμος έτσι ώστε να είναι υλοποιήσιμο το έργο. Πριν να ψηφιοποιηθούν θα πρέπει να συντηρηθούν, δηλαδή ο άνθρωπος που τα ψηφιοποιεί δεν κινδυνεύει αν έρθει σε επαφή με την ενεργή μούχλα, δηλαδή πρώτα συντηρούνται τα αρχεία και μετά, γιατί αλλιώς φθείρονται και μετά δίνονται στην ψηφιοποίηση. Την ίδια στιγμή το κτηριακό πρόβλημα του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης οξύνεται. Εκτός από το υπόγειο, μια αίθουσα γραφείου και η αίθουσα του Οθωμανικού Αρχείου εμφανίζουν σοβαρό θέμα διάβρωσης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη στενότητα του χώρου, δεν επέτρεψαν στην προηγούμενη διεύθυνση του Ιστορικού Αρχείου να κρατήσει για φύλαξη τα αρχεία των ιστορικών φυλακών του Ιτζεδίν. Αυτό που προτίθεμαι να κάνω τώρα με το ψηφιακό μηχάνημα είναι να το ζητήσουμε να το ψηφιοποιήσουμε και ας το έχουν ως υλικό αντικείμενο οι φυλακές, αν θέλουν να το κρατήσουν οπωσδήποτε. Ο Σύλλογος Φύλων Ιστορικού Αρχείου Κρήτης έχει προτείνει στις τοπικές αρχές τη διάθεση ενός κτηρίου στο κέντρο της παλιάς πόλης για τη μεταφορά του αρχιακού υλικού και την αναστήλωση του υπάρχοντος κτηρίου, προτείνοντας να λειτουργήσει σαν μουσείο. Το όραμά μας είναι να μοιάσουμε επιτέλους κάποια στιγμή στο Ιστορικό Αρχείο Ίδρας, τον τρόπο που προβάλλει, αξιοποιεί όλο αυτό το αρχιακό και μουσιακό υλικό που έχει, με τρόπο που αποτελεί ένα στολίδι για την Ίδρα. Στην ημερίδα για την προσέγγιση στο ρόλο των ιστορικών αρχείων έγινε γνωστό ότι η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης υποστήριζει την ΑΝΕΜΗ, μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές συλλογές της χώρας, που επικεντρώνεται στην προβολή του νεοελληνικού πολιτισμού, δημιουργώντας παράλληλα μία ειδική ψηφιακή βάση για την Κρητική Επανάσταση. Οργανώνει δε τη συγκέντρωση όλων των ιστορικών χειρογράφων που βρίσκονται στην Κρήτη.